Μετράει αντίστροφα για το κλείσιμό του, όπως όλα δείχνουν, το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων. Τα χρέη στο γυροκομείο Λεωένα και διωγγώνονται, ενώ τα έξοδα διαρκώς τρέχουν. 38 παράδειγμα τα χρέη του ΟΓΑ που ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ. Για τους απόμαχους της ζωής, που η μοίρα δεν άργησε να αφήσει μόνους στους τέσσερις τείχους ενός δωματίου, αναμένοντας ένα στοργικό χάδι από εναπομείναντα συγγενικά τους πρόσωπα και πολύ συχνά αναπολώντας αλωτινές εποχές και περασμένα μεγαλεία, το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων προσφέρει κοινωνικό λειτουργήμα εδώ και 80 χρόνια. Περνάτε εδώ? Πολύ καλά. Μας αγαπάνε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι στα κορίτσια, σε όλα, στο προσωπικό, σε όλους. Ηλικιωμένοι που μη θέλοντας οι δικοί τους άνθρωποι, όπως τα παιδιά τους ή άλλοι συγγενείς, να υπομισθούν το βάρος να τους κοιτάξουν στα γεράματα, διάλεξαν την οδό της τρίτης ηλικίας, το γυροκομείο. Άλλοι πάλι απέμειναν μόνοι μετά το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Είναι ζωντόχειροι ή έμειναν στους πεντεδρόμους. Μερικοί από τους ηλικιωμένους δεν θέλησαν να φύγουν μαζί με τα παιδιά τους σε άλλες χώρες. Προτίμησαν να μείνουν στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τίμημα. Και γεράσαμε και από την γυναίκα μου, η κόρη μου πήγα μια, υποχρέθηκα και θα. Είμαι 86 χρονών, δεν έχω παιδιά, έχω καλά νύψια, αλλά δουλεύουν όλα. Στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων εργάζονται 60 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και φιλοξενούνται 100 περίπου ηλικιωμένοι. Τους παρέχεται βοήθεια να σταθούν στα πόδια τους. Τους παρέχεται στέγη, φαγητό, παρέα και εντάσσονται σε ένα κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δεν νιώθουν αποκομμένοι ή παραπεταμένοι στο περιθώριο μαζί με άλλους συνομήλικους τους που είχαν την ίδια τύχη. Πολύ καλά. Έχουμε τα καλά παιδιά, τα καλά κορίτσια μας περιποιούνται, μας φροντίζουν τη νύχτα που είναι νυχτερινές, έρχονται και κοιτάζουν αν έχουμε τίποτα, αν θέλουμε. Είναι πολύ καλές, πολύ καλά περνούμε. Τέλεια, μια λέξη, τέλεια. Μεταξύ των πόρων του Ιδρύματος είναι οι καταβολές από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που πηγάζουν από συμβάσεις περίθαλψης χρονίως πασχόντων ασφαλισμένων. Ο ΟΓΑ είναι ένα από τα ασφαλιστικά ταμεία που έχει συνάψει τέτοια σύμβαση και αρκετές δεκάδες ασφαλισμένων του φιλοξενούνται και περιθάλπτονται στο γυροκομείο. Δυστυχώς όμως, τελευταία ο εν λόγω οργανισμός δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Ήδη μέχρι και τις 31 Μαΐου 2010, το χρέος του ΟΓΑ ανήρχετο σε 811.000 ευρώ, που συσσωρεύτηκε κυρίως στους τελευταίους 8 μήνες. Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, τώρα να έχουμε κάποια έσοδα που είναι Ιούλιος πια, της τάξης του 1.000.000-1.200.000 ευρώ, τα έσοδά μας είναι γύρω στις 300.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα ήδη να καθυστερούμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας προς προμηθευτές, καλύπτουμε το προσωπικό βέβαια, αλλά εάν συνεχίσει η κατάσταση δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθεί. Οι αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του γυροκομείου από αυτή τη συμπεριφορά του ΟΓΑ είναι μεγάλες, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο Δήμος Χανίων, λόγω της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων πόρων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις έναντι του Ιδρύματος, πολλών δε μάλλον αδυνατεί να καλύψει υποχρεώσεις άλλων. Η αλήθεια είναι πικρή. Το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, μετά από 80 χρόνια λειτουργίας, απειλείται με λουκέτο. Δεν έχω κανένα. Γιατί να κλείσει? Εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ είναι όλα. Ανθρωποί μοναχοί. Τι θα τους πω? Άστε να μην το κλείσουν το γεροκομείο, γιατί εμείς τι θα γίνουμε οι φτωχοί που δεν έχουμε κανένα στον κόσμο? Εμείς τι θα γίνουμε παιδάκι μου? Τι θα γίνουμε? Να πεθάνουμε? Τι να γίνουμε? Πάντως στενοχωρεθήκαμε πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πιστεύω να γίνει. Ο κόσμος άμα κλείσει τι θα γίνει? Εγώ άμα κλείσει δεν έχω που να πάω, είμαι μόνος μου. Έχω 4 παιδιά, αλλά είναι στο εξωτερικό. Πού να πάω? Έχουν οικογένειες, έχουν δουλειές. Εγώ πού να πάω? Λίγο ευαισθησία.
τίποτα. Συνήθως κατηγορούν τους γέρους, διότι γεράσανε. Και δεν είναι σε εκείνη τη στιγμή να καταλάβουν ότι μια μέρα θα γεράσουν κι αυτοί. Ξεχασμένα άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν...